Στοιχεία λοιπόν, σύμφωνα με το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου είχε φτάσει στις 44,98 τεραβατόρες. Το αντίστοιχο διάστημα τώρα του 2023 στις 38,07 τεραβατόρες. Μία μείωση, όπως είπες Παύλο, 15,38%. Με μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου εισάγονται στη χώρα μας από την Ρεβιθούσα. Αποτελεί και την κύρια πύλη εισαγωγής δηλαδή φυσικού αερίου, ακολουθούμενος από το σημείο εισόδου του Σιδηροκάστρο. Όπως βλέπουμε βέβαια εδώ στα πλάνα, βλέπουμε την εικόνα από τη Ρεβιθούσα. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε πάλι μείωση στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο Σιδηρόκαστρο ήταν μειωμένες οι ροές κατά 30%, ενώ στη Ρεβιθούσα κατά 13,69%. Τώρα ξανά πάλι σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΣΦΑ για το ενάμινο του 2023 στην Ρεβιθούσα ξεφορτώθηκαν 34 δεξαμενόπλοι από 7 διαφορετικές χώρες. Και με συγχωρείτε, όχι μόνο στην Ρεβιθούσα, σε όλα τα σημεία, σε όλες τις πύλες αγωγής φυσικού αερίου. Κυρίως λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακολουθεί η Ρωσία, η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Νορβηγία και η Νιγηρία. Σας είπα 7 χώρες. Στο τέλος έχουμε και την Ισπανία με 0,51 τεραβατόρες, ένα στοιχείο που δεν το είδαμε στην κάρτα. Σάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.